Μεσόγειος FM στο 105 και 4, το κόκκινο είναι οι αποχρώσεις. Θα πάμε να συζητήσουμε τώρα ένα σοβαρό θέμα με τον κύριο Ευμένη Καραφιλίδη, ο οποίος είναι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, με ένα βιογραφικό πολύ πλούσιο, με μεγάλη εμπειρία και ως διευθυντής στο διαιτολογικό τμήμα του ESO General, αλλά και μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου του ESO General. Γιατί κάνω όλη αυτή την εισαγωγή? Κάνω αυτή την εισαγωγή και θέλω και την βοήθεια δική σας με τα μηνύματα που θα μας στείλετε. Σίγουρα γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές θεραπείας για τον καρκίνο. Ένα όμως από τα ζητήματα που δεν έχουμε εξετάσει πάρα πολύ είναι το ρόλο της διατροφής. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευμένη Καραφιλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραφιλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο στάδιο, πολλές φορές είτε δεν έχουμε το μυαλό να σκεφτούμε τη διατροφή και πώς μπορεί η διατροφή να επηρεάσει, θα λέγαμε, την ασθένεια με βάση πάντα τις συμβουλές των γιατρών, έτσι, ακολουθούμενη μία αγωγή. Βεβαίως. Αυτό που πρέπει έτσι να τονιστεί και να ξεκαθαριστεί είναι ότι η διατροφή μόνη της δεν είναι επαρκής, αλλά είναι ουσιώδης στη μάχη και νίκη κατά το καρκίνο. Και είναι ουσιώδης γιατί πολύ απλά, με επιστημονικά και τεκμηριωμένα φυσικά αποτελέσματα, έχει αποδειχθεί ότι ένας σωστός σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε θεραπείας κρίνει ο γιατρός, η οποία είναι απαραίτητη φυσικά και πρέπει να τονιστεί στον κόσμο ότι να εμπιστεύεται τον κόσμο στους γιατρούς τους, ότι μπορεί να μειώσει τις επιπλοκές και την τοξικότητα λοιπόν κάποιων φαρμάκων και θα βοηθήσει τους ασθενείς να διατηρούν την καθημερινότητά τους και να εξελίσσεται όπως πρέπει και κρίνει ο γιατρός στη θεραπεία, έτσι. Άρα δεν χάνουν χρόνο ουσιαστικά. Θέλω να μας πείτε πώς μπορεί μια διατροφή να παρέχει μια θρεπτική υποστήριξη, θα λέγαμε, στην... Βεβαίως. Η πρώτη προτεραιότητα που μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε πρόγραμμα διατροφής κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι φυσικά να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε θερμίδες και πρωτεΐνες. Mm-hmm. Αν κάποιο άτομο λοιπόν δεν τρώει αρκετά και εξατομικευμένα και ανάλογα με τη μορφή της θεραπείας για να καλύψει λοιπόν αυτές τις θερμίδες και τα θερμικά συστατικά, τότε μπορεί να αρχίσει να χάνει βάρος, να χάνει η μάζα, δηλαδή δύναμη και φυσικά φυσική αντοχή. Και ουσιαστικά έτσι θα νιώθει μεγαλύτερη κόπωση και δυσκολία στο να ανταποκριθεί στην θεραπεία. Άρα αυτό που πρέπει πάντοτε να γίνει στην έναρξη μιας θεραπείας, ασχέτως αν νιώθει αρκετά καλά στην αρχή, ώστε να συνεχίζει κάποιος να διατρέφεται όπως πριν, έτσι θα πρέπει να μπορέσει να αντιμετωπίζει κάποιες πιθανές παρενέργειες, όπως την απώλεια βάρους, την ανορεξία, κάποιες ενοχλήσεις στο στόμα, στο φάρυγγα, δηλαδή να γίνουν κάποιες αλλαγές στη γεύση, ψιλοστομία, ναυτία ή ακόμα και τάσεις για έμεθο ή και κάποιες διαλογικές στενώσεις. Και ουσιαστικά όλο αυτό θα εμποδίσει από το να λαμβάνει ο ασθενής όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Τα θρεπτικά συστατικά, να τονίσουμε λίγο, είναι και οι θερμίδες φυσικά, αλλά χωρίζονται στα μακροθρεπτικά συστατικά, που είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάφραγες και τα λίπη, και αποδίδουν θερμίδες, άρα μπορεί να παίξουν ρόλο στη διατήρηση του μήκου ιστού, την αύξηση του βάρους ή τη μείωση του βάρους, και στα μικροθρεπτικά συστατικά, που είναι οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα μέταλλα, και δεν αποδίδουν θερμίδες, αλλά βοηθάνε να απορροφηθούν σωστά τα μακροθρεπτικά συστατικά. Μου γεννήθηκε η εξής ερώτηση που τώρα πάνω από αυτά που λέγατε. Όταν είπατε ότι μπορεί να συνεχίσει να τρώει κανονικά το πρώτο διάστημα, κάνει τη διατροφή που είχε. Από τη στιγμή που διαπιστωθεί και αρχίσει να κάνει μια θεραπεία, πρέπει να αλλάξει η διατροφή του ή τη συνεχίζει όπως συνέχιζε, ή η διατροφή βασίζεται με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν από την θεραπεία? Κανονικά, πολύ ωραία ερώτησή σας, κανονικά θα πρέπει να γίνει μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Mm-hmm. Γιατί το να συνεχίσει να τρώει όπως πριν, τι σημαίνει? Μπορεί κάποιος να έτρωγε πάρα πολλά γλυκά ή κάποιος ουσιαστικά να έτρωγε κάποια τρόφιμα τα οποία δεν αποδίδουν τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει και θα αποδίδουν παραπάνω άδειες θερμίδες, π.χ. το πρόσφυρο φαγητό. Άρα όταν κάποιος μπαίνει σε μια διαδικασία θεραπείας, καλό είναι να φάει καθαρές τροφές, με την έννοια φυσικά από όλες τις ομάδες τροφίμων, έτσι, αλλά να μειώσει λίγο τα επεξεργασμένα τρόφιμα, το πρόσφυρο φαγητό, τα πολλά
μπορέσει να μην αποδυναμωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα με κάποιον υποκείμενο υποσυτισμό. Γιατί ο θερμιδικός και πρωτεϊνικός υποσυτισμός προκαλείται από ανεπαρκή λήψη τροφής ή ανεπαρκή διατροφικό σχεδιασμό ή καθώς εξελίσσεται η ασθένεια από ανεπαρκή απορρόπηση των τρεπτικών συστατικών που απαιτούνται φυσικά για την κάλυψη των μεταβολικών απαιτήσεων. Και μέσα, ότι ο υποσυτισμός αυτός μπορεί να αποδυναμώσει λοιπόν το νοσοποιητικό σύστημα, να εξασθενεί ο οργανισμός και να μειώνει την ανοχή στη θεραπεία. Mm. Γι' αυτό να ξέρετε ότι όλοι οι ειδικοί επιμένουν στη σημασία λήψης φυσικά πρωτεϊνών και θερμίδων, καθώς επίσης και σε κάποιον έτσι βιταμινών και χνοστικών που είναι απαραίτητα, αλλά μετά από πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω λίγο, γιατί στις μέρες μας έτσι γίνεται ένας δώρος γενικότερα με κάποια ιδιαίτερη μόδα ή σε κάποια έτσι γιατροσόφια προϊόντα που υπόσχονται στον κόσμο να γιατρέψουν την ασθένειά τους, ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Να εμπιστεύεται τους γιατρούς του, να εμπιστεύεται τους νόμιμους διαιτολόγους, διότι αυτές οι δίαιτες και τα γιατροσόφια σπάνια μπορεί να εφοδιάσουν τον οργανισμό με τις απαραίτητες θερμίδες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και χνοστοιχεία. Άρα ο προτασκευός στόχος κάποιου θα πρέπει να είναι να διατηρήσει το σωματικό του βάρος, αλλά να βελτιώσει ταυτόχρονα και τις διατροφικές του συνήθειες. Πάντως δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται έτσι και λίγο με την λαϊκή ρίση, ας πούμε, ότι όταν είσαι λίγο άρρωστος, δεν λέω τώρα για κάτι πιο σοβαρό, ότι πρέπει να φας καλά για να δυναμώσεις, για να σου γίνει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν συνδέεται λιγάκι αυτό. Όταν είσαι με πυρετό, μια γρήπη όταν έχεις, σου λέει πρέπει να φας καλά, να πάρεις βιταμίνες, να δυναμώσεις. Φαντάζομαι ότι κατά κάποιο τρόπο ισχύει. Βεβαίως, αλλά το καλά δεν είναι ουσιαστικά άφωνα και από παντού. Σωστά. Πολύ σημαντικό να γίνει ένας σωστός συνδυασμός και να αποτυπωθεί στον κόσμο ότι η θρεπτική υποστήριξη των καρκίνων βελτιώνει την πρόγνωση, βελτιώνει την απάντηση και μειώνει τις επιπλοκές στην οποιαδήποτε θεραπεία που είναι απαραίτητη και σημαντική. Και επίσης βελτιώνει φυσικά την ποιότητα ζωής, έτσι. Άρα ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ικανοποιητική πρόληψη των θρεπτικών ουσιών καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι 40% των ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες π.χ. της Αμερικής φεύγουν όχι από την νόσο αλλά από την υποθρεψία που οδηγεί σε υποσυτισμό. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι με ένα σωστό σχεδιασμό μπορεί να μην αλλάζει η καθημερινότητά του. Και υπάρχουν διάφορες συμβουλές. Υπάρχουν και κάποια εργαλεία στα χέρια των ειδικών που ουσιαστικά γίνεται μια ανίχνευση διατροφικού κινδύνου που ουσιαστικά πιο αναλυτικά τι σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ανίχνευσης που είναι ένα ερωτηματολόγιο και κάποιες άλλες μετρήσεις που συλλέγονται στοιχεία του διατροφικού προφίλ του κάθε ασθενός αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση του διατροφικού του σχήματος και τη σωστή αντιμετώπιση πιθανής υποθρεψίας. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό, ας πούμε, να τονιστεί αυτό. Ναι, κύριε Καραφιλίδη, τα συμπληρώματα διατροφής, τι ρόλο, τι θέση έχουν μέσα σε αυτήν τη διατροφή, μέσα σε αυτό την... Και αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα που κάνετε. Αυτό που θα μπορούσα να προτείνω και να πούμε είναι ότι τα διατροφικά συμπληρώματα τις περισσότερες φορές δεν πρέπει καταρχάς να αντικαθιστούν, αλλά να συμπληρώνουν, όπως λέει, δεν σε όταν χρειάζεται, τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα της διατροφής. Άρα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν συστήνονται για την πρόληψη του καρκίνου, ότι πρέπει να επανεξετάζονται όλα τα σκευάσματα μαζί με τον κλινικό διαιτολόγο και τον γιατρό και πρέπει να συστήνονται, είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό, όταν υπάρχει καρκινική καθυξία, όταν έχει εντοπιστεί μείωση του μυϊκού ιστού, όταν υπάρχει πτώση του ανοσοποιητικού ή φυσικά η τροφή δια του στόματος, δηλαδή η κανονική έτσι, οδός που τρώει κάποιος από το στόμα δεν είναι επαρκής. Άρα έρχεται να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει. Αλλά πάντοτε με πολύ σωστό σχεδιασμό. Και αυτό θα πρέπει να τονιστεί λίγο και σε κάποιους γιατρούς ότι στην προσπάθειά τους, στη νίκη κατά του καρκίνου, έχουν στο προστάσιο τους σύμμαχο την επιστήμη της διατροφής που μπορεί να βοηθήσει να μειώσει τις όποιες ουσιαστικά παρενέργειες μπορεί να δημιουργήσει η θεραπεία που φυσικά είναι απαραίτητη. Άρα να πάνε τον ασθενή ακόμα παραπέρα.
χωρίς να αλλάζει η καθημερινότητά του, έτσι, το τονίζουμε αυτό, γιατί έστω και μια μέρα ακόμα, φανταστείτε, μπορεί να βγει ένα καινούργιο φάρμακο που να βοηθήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μην αλλάζει η καθημερινότητα του ασθενούς και να νιώθει ότι προσπάθει και συνεχίζεται και νιώθει και ο ίδιος δυνατός για να πάει παραπέρα. Κύριε Καραφιλίδη, να ρωτήσω κάτι. Πριν έρθει στον κλινικό διαιτολόγο, στον ειδικό, όπως είστε εσείς, υπάρχουν στάνταρ τροφές οι οποίες μπορεί να μην τις κόψει ποτέ από το διαιτολόγιο του κάποιος, είτε είναι ασθενής είτε προληπτικά? Ναι, ναι, βεβαίως. Κανονικά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν ακολουθήσει κάποιος μία μεσογειακή διατροφή, τότε λίγο ή πολύ θα πάρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αλλαγές στη γεύση ή οτιδήποτε άλλο, να προσπαθεί ο κλινικός διαιτολόγος να μειώσει ουσιαστικά αυτές τις επιπτωχές. Και όσον αφορά τις τροφές, απλά να υπάρχει μια ποικιλία. Μια ποικιλία στα τρόφιμα και καθαρά τρόφιμα που είπαμε, έτσι, φρούτα, λαχανικά, αγριογούρουνο, αγριοκάτσικο, φρέσκο ψάρι, είναι πολύ σημαντικό, όχι επεκτορευμένα τρόφιμα, όχι κονσέρβες, όχι πρόχειρο φαγητό, αυτό θα θέλω να πω, γιατί θέλουμε να δίνουμε καθαρές τροφές. Και ίσως να πούμε και μια έννοια που υπάρχει κιόλα, ας πούμε, που λένε ότι ξέρω εγώ να προσέξουμε να κάνουμε αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση στον οργανισμό γίνεται καθημερινά από το ύπαρτο σκότι, δηλαδή και τους νεκρούς. Άρα θα πρέπει για να προφυλάξουμε ή να ενισχύσουμε την υγεία των δύο οργάνων να είναι καθαρές οι τροφές μας. Και π.χ. μπορούμε να πούμε για τα φρούτα και τα λαχανικά, να τα καθαρίσουμε, ας πούμε, π.χ. με φρέσκο λεμόνι, με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρικής σόδας, ένα ποτήρι και να τα ψεκάσουμε λίγο. Ή π.χ. νερό με ξύδι, 4:1. Δηλαδή αφήνεις τα φρούτα και τα λαχανικά για μια ώρα και μετά τα ξεπλένεις πάλι με νερό. Όσον αφορά δηλαδή την διαθαρότητα των τροφών. Πολύ σημαντικές αυτές οι συμβουλές, πρακτικές θα έλεγα κιόλας, και νομίζω ότι μπορεί να τις κάνουμε οποιοδήποτε στο σπίτι του που θέλει να και τρώει τρόφιμα, τρώει δηλαδή φρούτα, λαχανικά κτλ. Ακριβώς. Μάλιστα, πολύ σημαντικές όλες αυτές οι συμβουλές. Κύριε Καραφιλίδη, θα σας έχουμε και στο μέλλον, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Μας στέλνουν μηνύματα που μας ζητούν διάφορα θέματα να συζητήσουμε. Και θα θέλαμε να σας έχουμε και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, σε μια εκπομπή να συζητήσουμε και άλλα πράγματα που αφορούν και όχι μόνο την θεραπεία του καρκίνου σε σχέση με τη διατροφή, αλλά και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαιτολογία και με τη διατροφολογία, γιατί νομίζω θα εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών την παρουσία σας. Βεβαίως, σας ευχαριστώ και να τονίσουμε λίγο, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ότι η διατροφή μόνη της δεν είναι επαρκής, αλλά είναι ουσιώδης στη μάχη και στη νίκη κατά του καρκίνου. Αυτό να μην το ξεχνάει ο κόσμος και να εμπιστεύεται τους γιατρούς και τους διαιτολόγους του. Τους νόμιμους διαιτολόγους όμως, έτσι, που έχουν άδειες και ως επαγγέλματος φυσικά. Ακριβώς. Γιατί η επιστήμη από την καρλατανιά, να το πούμε και αυτό, διαφέρει στην έρευνα. Άρα πρέπει να αναζητούν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Και όχι επειδή το ακούσαμε σε μια συζήτηση ή σε ένα περίπτερο ή ξέρω εγώ στον δρόμο. Ακριβώς. Αυτά. Κύριε Καραφιλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Ευμένης Καραφιλίδης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος με τεράστια εμπειρία και διευθυντής στο διαιτολογικό τμήμα μεγάλου νοσοκομείου, στο Yasuo General. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στις αποχρώσεις. Σας ευχαριστώ και εγώ και να πούμε καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Γεια σας.